προέρχονται από εισάρθμες ήττες, οι μοίρες που έχασαν στο μεσαρρύτικο ντέρμπι από την Γόρτινα με 3-1 και πρώτη ήττα την προηγούμενη αγωνιστική για τη Χερσόνησο. Ένα σουτ τώρα που γίνεται, να η πρώτη καλή φάση. Το σουτ λοιπόν που έγινε από τον Ηλιάκη και η μπάλα πέρασε ένα υποτεπώδες στίχος από έναν ποδοσφαιριστή. Το γέμισμα που γίνεται, υπάρχει πέναλτι τελικά. Χαρατσής που εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τις μοίρες. Ακριβώς το 20 λεπτό της αναμέτρησης με το πέναλτι του Χαρατσή. Να λοιπόν που ανοίγουν το σκορ οι μοίρες και... Ο Ιερονιμάκης απομάχνει την μπάλα. Ένα σούτρα που θα γίνει καλό και αυτή είναι η πρώτη καλή ευκαιρία που καταγράφεται από τον Χριστάκη. Πολύ καλή φάση στο 27. Και πάλι μπάλα στα πόδια του Καστοτάκη, αρχηγός του Γιούχτα στο σημερινό παιχνίδι. Ζανελάρι τώρα έξω από την περιοχή με τρεις παίχτες κοντά του. Καστοτάκης θα βγάλει την σέντρα. Δεν είναι κακή η κεφαλιά που θα γίνει και ισοφάριση. Ισοφάριση λοιπόν για τον Γιούχτα. Η κεφαλιά η οποία δεν φαινόταν να ανησυχεί τον Χριστοδουλάκη. Δεν ήταν τόσο δυνατή. Αλλά τελικά η κεφαλιά που έγινε από τον Μανουσάκη στο 34 λοιπόν τον γκολ αυτό. Καστοτάκης θα βγάλει μια σέντρα, ο Ζανελάρη την κεφαλιά, η απόκριση και γκολ τελικά. Δεν ήταν καλή απόκριση από τον Σάββατο Χριστοδουλάκη, αστάθεια στην κεφαλιά του Ζανελάρη. Σέντρα λοιπόν από τον Καστοτάκη, κεφαλιά από τον Ζανελάρη. Πλάγιο out για την ομάδα των Μυρών. Για να δούμε τον Προβιδάκη τώρα μέσα στην περιοχή. Προβιδάκη θα κάνει το σουτ, αλλά θα πέσει πολύ ωραία στην. Θα τυφλήσει πολύ ωραία τη γωνία ο Μουτζούρης. Αυτή η φάση στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν. Θα δούμε. Τελικά ο Ξεκαρδάκης θα κάνει το φάουλ. Καλή ευκαιρία για τις μοίρες στο 64 πλέον. Για να δούμε τώρα στο 66 αυτή την εκτέλεση. Κόρνερ για την ομάδα των Μυρών, εκτελείται το κόρνερ, θα χάσουν την μπάλα οι παίκτες των γηπεδούχων και έχουμε το γκολ. Γκολ λοιπόν, ή φάουλ έχει δώσει, φάουλ έχει δώσει πάνω στον τροματοφύλακα. Μπερδεύονται εκεί οι παίκτες του Γιούχτα. Προβιδάκης θα μπει μέσα στην περιοχή, Προβιδάκης θα κάνει το πλασέ και το 2-2. 2-2 λοιπόν, ισοφαρίζουν οι μοίρες. Σκόρερ για την ομάδα των Μυρών στο 70. 3. Χρυσή αλλαγή. Μπαλιά τώρα ωραία για το Μασέλη στα δεξιά. Για να δούμε τις μοίρες με τον Μασέλη. Μασέλης μας θα βγάλει τη σέντρα, κάνει την προσποίηση. Μασέλης τώρα θα βγει η σέντρα και γκολ. Γκολ λοιπόν για την ομάδα των Μυρών. Και πάλι νομίζω ότι είναι με το νούμερο 16 ο Αντώνης ο Ξεκαρδάκης. 3-2 λοιπόν οι μοίρες. Το γκολ αυτό στο 78. Ζανελάρη τώρα στην αντεπίθεση. Ζανελάρη με τον Ιερονιμάκη. Ζανελάρη θα κάνει το σουτ. Μπάλα out. Καλή φάξη στο 90 αυτή.